Απάντηση στο θρίλερ της εξαφάνισης του 82χρονου Νίκου Δερμιτζάκη αναζητούν οι αρχές τη στιγμή που οι ώρες μετρούν αντίστροφα για τη ζωή του άτυχου ηλικιωμένου. Τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε αργότερα στην αστυνομία από το θετό γιο του. Ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που είδαν τον Νίκο Δερμιτζάκη πριν χαθεί από προσώπου γης είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που είχε ενοικιάσει μαζί με το θετό γιο του για να περάσουν τις διακοπές του στην Κρήτη, καθώς ο 82χρονος ζούσε μόνιμα στη Γερμανία. Έψαξε κι αυτός, πήρε τα μάξιλα, ξαναψάξε βόλτα, πήγε παραλία, πήγε μέχρι τη βάση, αλλά. Και αυτός δεν νόμιζε να έχει πάλι μακριά, δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο αγνοούμενος αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα υγείας, άνοια και άλλα προβλήματα με συνέπεια να μην μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια. Κακό ήταν που δεν μιλούσε ελληνικά, όταν τον είχε την κρίση αυτή, πάθαινε αμνησία, ξεχνούσε να μιλάει ελληνικά και μιλούσε μόνο γερμανικά. Από το σημείο που τον είδαν οι περίγειοι τελευταία φορά, έχουμε σαρώσει μια πολύ μεγάλη περιοχή, γύρω στο 1,5-2 χιλιόμετρα περιφερειακά, 360 μοιρών. Έχουν γίνει σάρωση και με τον drone, πανοραμικά. Είμαστε ακόμα στη διαδικασία να δούμε με ποιο τρόπο, πού μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος. Εργαζόμενοι σε γειτονική οικοδομή τον είδαν την Κυριακή να προχωρά προς το Γιαπί και του εξήγησαν ότι ο δρόμος καταλήγει σε αδιέξοδο, χωρίς όμως να δουν αν επέστρεψε στην αυλή του δωματίου του, είτε το πού μπορεί να κατευθύνθηκε. Για να πήγε προς τη θάλασσα ή να πήγε προς τα πάνω. Και μέχρι να έρθει πήρα εγώ το γιο του μετά, μια φωτογραφία δικιά του, ρωτήσαμε μήπως τον είδε κανείς και τότε μας είπαν όντως ότι τον είδανε λίγο παραπέρα εδώ και είχε μπει μέσα να. Η οικοδομή που φτιάχνεται. Του είπε ο άνθρωπος από εκεί πέρα που πας παππού, από εδώ να διέξω, ξαναγύρισε πίσω. Έξω δεν τον είδε κανείς. Προς το παρόν οι έρευνες είναι άκραπες, συνεχίζουμε όμως τις έρευνες και ευελπιστούμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι σημερινές έρευνες συνεχίστηκαν με τη βοήθεια σκύλου ανιχνευτή από την Τρίτη ΕΜΑΚ αλλά και ντρόν, καθώς στην περιοχή υπάρχουν σημεία με ψηλή βλάστηση και καλάμια, όπως και κλειστές κατοικίες, με συνέπεια οι προσπάθειες να διεξάγονται με μεγάλη δυσκολία. Υπάρχουν οικόπεδα χωράφια τα οποία είναι και αυτά με έντονη βλάστηση, το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό να γίνει η έρευνα, έχει κάποιες δυσκολίες εννοώ.